πιο δυναμικά κορίτσια της ελληνικής τηλεόρασης και του θεάτρου, την κυρία Αλεξάνδρα Παλαιολόγου. Αγάπη μου! Τώρα ποιος μιλάει. Λένε Κατσανίδου είναι αυτό. Κατσανίδου, Κατσανίδου. Πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ. Γεια σου Λάμπρο, τι κάνεις. Καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρίσκω, τι κάνετε. Βάλαμε το τραγούδι σου. Το τραγούδι τραγουδάω όλα στην παράσταση είναι αυτό. Καλά, είναι κομματάρα είναι η αλήθεια. Ναι. Βέβαια το τραγουδάμε λίγο διαφορετικά. Εννοώ η ενορχήστρωση είναι διαφορετική. Πειραγμένα είναι όλα, είναι καταπληκτικά. Ναι. Πού είναι ο Μιλιόγλου, Έχει έρθει. Έλα Δημητράκη, με δες πάρει ένα σκαμπουδάκι. Πόσες φορές έχεις έρθει. Τρεις. Τι λέω παιδάκι μου, πώς θα τη αλλάζω τρεις φορές. Σε αυτή την παράσταση συμβαίνει το εκπληκτικό, να έρχονται άνθρωποι 7 φορές. Δεν μου έχει ξανατύχει σε άλλη παράσταση, ποτέ. Επειδή έχει το τραγούδι και περνάνε καλά προφανώς, δεν το βλέπουν σαν να είναι μια παράσταση. Είναι πάρα πολύ χαρούμενη η παράσταση και για εμάς που είμαστε τέλος πάντων 40 κάτι. Μα δεν έχει να κάνει, γιατί έρχονται και 20χρονα πολλά, έχει πολύ νεολαία. Εμείς θέλουμε να το δούμε πολλές φορές. Δεν ξέρω, ας πούμε, το δίσκο όπως το ξέρουμε εμείς, έτσι. Αλεξανδρία, έχεις ξανακάνει musical. Όχι, είναι η πρώτη φορά. Και πώς ήταν αυτό, το φοβήθηκες, σου άρεσες, εγωίτευσες. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Όταν μου το πρότεινε ο Δημήτρης ο Μαλισσόβας, πραγματικά του λέω, πιστεύεις ότι μπορώ. Μου λέει, και βέβαια μπορείς. Λέω, μου το πιστεύεις εσύ, πάμε. Δεν έχω. Δηλαδή, αφού με εμπιστεύεσαι, οκ. Okay. Και τραγουδάτε ζωντανά. Τραγουδάμε στην παράσταση. Ναι, βέβαια, ζωντανά. Απαιτητικό αυτό. Μετά έχεις αφωνίες, τέτοια πράγματα. Δηλαδή, αφωνίες, έχω ούτε τίποτα σιγά τώρα. Ούτως ή άλλως, εγώ να σου πω κάτι. Ένα τραγούδι λέω και δεν λέω και ένα δεύτερο, αλλά το λέω με κωμικό τρόπο. Οπότε δεν. Παιδιά που λένε πολλά τραγούδια, φαντάζομαι ότι προσέχουν πολύ περισσότερο. Αλλά χορεύω, ξέρεις, όλα αυτά είναι... Είσαι στην καλύτερη σου φάση, εξωτερικά ή εσωτερικά αισθάνομαι. Είναι και εσωτερικά, βασίλισσα γιατί... του έργου, έτσι, είναι η βασίλισσα, δεν είναι. Βασίλισσα με τη Βασιλομήτωρ, την Αλέκα, την Κανελίδου, η οποία είναι καταπληκτική, καταπληκτική. Φανταστική σύμπραξη και αυτή. Αυτή είναι η φανταστική σύμπραξη και καλά η Αλέκα πέρα αυτής της εξαίσιας φωνής που έχει, την οποία λατρεύω, ναι. Είναι και εξαιρετική ηθοποιός, έχω να σου πω. Και είναι... έχει ατάκες που πέφτει το θέατρο κάτω. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ δεν το έχω δει. Θα έρθω όμως να σας δω, γιατί έχω ακούσει τα καλύτερα λόγια. Και βέβαια είναι έτσι. Είναι πραγματικά μια πολύ ωραία παράσταση. Για πες μας τώρα, η Αλεξάνδρα μας τι κάνει. Έχω να σε δω από πέρυσι, που σε είχαμε αφήσει πάρα πολύ καλά και πέρυσι ήσουν. Αλλά τώρα δημιουργική, με καινούργια επαγγελματικά πλάνα. Ναι. Πώς είσαι, πώς περνάς? Πάρα πολύ καλά. Είμαι καλά γενικά. Και στο κομμάτι της προσωπικής μου ζωής και στην δουλειά που κάνω κάτι που πραγματικά μου αρέσει και είναι πολύ ωραίο και περνώ πάρα πολύ καλά στην παράσταση. Θα έλεγες ότι είναι ποια φορά στη ζωή σου που και τα δύο πάνε ταυτοχρονώς καλά? Δηλαδή, λέγαμε πριν ότι καμιά φορά πάει καλά το επαγγελματικό και λίγο το προσωπικό έτσι μας κλωτσάει. Αρκετές φορές συμβαίνει αυτό. Γιατί να σου πω κάτι, ίσως ο επαγγελματικός δρόμος, αν είσαι συνεπής, έχεις επιμονή, είσαι καλός σε αυτό που κάνεις, ρολάρει. Τώρα η προσωπική ζωή είναι και λίγο θέμα, ξέρεις, να βρεις τον κατάλληλο σύντροφο, δηλαδή δεν είναι πάντα τόσο... ίσως να είναι η επαγγελματική ζωή πιο εύκολη. Ναι, φτάσαμε στο σημείο να λέμε αυτό. Να λέμε ότι αυτό, ναι. Τι έχει ο άνθρωπός σου έτσι που τον καθίστα τον άνθρωπο τη ζωή σου? Τι χαρακτηριστικά έχει που τα βλέπεις πολύ και λες, τα βρήκα? Πρώτα απ' όλα γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά, υδροχός. Υδροχός με κρύο, για πες μου λίγο, πώς είναι αυτό? Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος συνδυασμός. Ναι. Είναι ένας άνθρωπος πολύ γλυκός, πολύ δοτικός, πάρα πολύ δοτικός, πολύ γενναιόδωρος σε όλα τα επίπεδα, συναισθηματικά και όλα αυτά. Δυναμικός πολύ. Δηλαδή το δικό σου περνάει το δικό του όταν θέλεις κάτι? Να σου πω κάτι, συζητάμε τα πάντα και τις περισσότερες φορές συμφωνούμε. Και δεν είναι τώρα το δικό μου, το δικό σου, ότι θα περάσουμε καλύτερα, δεν έχουμε τέτοια θέματα. Δηλαδή, ξέρεις, είμαστε πολύ... Αυτό είναι μαγικό. Ναι, είναι. Σε άκουγα στη ΦΕΗ, νομίζω, τη Σκορδά, που δήλωσες ότι θα σκεφτόμουν και ένα τρίτο γάμο. Δεν το έχω απορρίψει το σενάριο από το μυαλό μου. Όχι, δεν το έχω απορρίψει. Δεν απορρίπτω κανένα σενάριο γενικά, γιατί η ζωή είναι για μένα διανατροπές και καινούργια σενάριο, οπότε τεδε. Απλώς δεν είναι κάτι που, ξέρεις, αυτή τη στιγμή
είναι προτεραιότητα ή δεν ξέρω, αν τύχει θα τύχει. Άρα θεωρητικά, ας πούμε, θα λέει κανείς ότι έχεις το συμπαθεί στο θεσμό του γάμου. Δεν είναι κάτι που... Αποδεδειγμένο, δεν έχω κάνει. Κάποιοι το αποκηρύσουν. Κάποιοι το αποκηρύσουν. Σου λέει μία μου κάτσε, δύο δεν μου κάτσε. Εγώ είμαι, να σου πω κάτι, επειδή μάλλον είμαι ρομαντική, μου αρέσει έτσι όλο αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι δεν πήγε ένας ή δύο γάμοι καλά. Απορρίπτω και το θεσμό συνολικά. Εντάξει, έχει και τα καλά του, έχει και τα στραβά του. Όπως όλα τα πράγματα στη ζωή. Οι σχέσεις το ίδιο δεν είναι. Όπως όλα τα πράγματα στη ζωή. Το κάθε για πάντα μπορεί να κρατά λιγότερο. Δεν σημαίνει ότι το για πάντα που λες μπορεί να είναι λιγότερο. Εμείς ευχόμαστε να το χαίρεσαι, να είναι υγιής. Νομίζω θα σε βλέπει να χαίρεσαι και αυτό το υπέροχο κορίτσι. Να είστε ευτυχισμένοι και ό,τι φέρει η ζωή μπροστά σας, να είστε και οι δύο πλήρεις και καλά. Πάμε λίγο στα τηλεοπτικά, τα οποία απέχεις φέτος. Βλέπεις κάτι το οποίο έτσι ξεχωρίζει, το οποίο σου άρεσε φέτος τηλεόραση. Λόγω θεάτρου δεν μπορώ ποτέ να δω τηλεόραση, γιατί τις ώρες που παίζουν τα σύριαλ εμείς έχουμε θέατρο. Οπότε το καλοκαίρι βλέπω εγώ τα σύριαλ που παίζονται σε επανάληψη, άρα δεν ξέρω τι Μαέστρο, ας πούμε, είδες στο Netflix. Μαέστρο είδα στο Netflix, ναι, στο Netflix, ναι, είναι πάρα πολύ καλή σειρά, είναι εξαιρετική σειρά. Αυτή είναι εξαιρετική σειρά, την είδα δηλαδή. Αισθητική της είναι εξαιρετική, όλο το πράγμα είναι πολύ καλό, οπότε δικαίως και πήγε και στο Netflix και είμαι και πολύ χαρούμενη που μια ελληνική σειρά είναι στο Netflix. Σου λείπει τηλεόραση? Κοίταξε, μου λείπει ένας καλός ρόλος σε μια καλή σειρά. Mm-hmm. Τώρα, αν δεν είναι να συμβεί κάτι τέτοιο, όχι, δεν μου λείπει. Θα προτιμούσες δεύτερη χρονιά μια αντίστοιχη δουλειά θεατρική ή ένα καλό ρόλο όπως τον έχεις σκεφτεί? Αν δεν μπορείς να τα κάνεις και τα δύο. Τι εννοείς? Να παίξεις ένα καλό σειρά το ρόλο που ονειρεύεσαι ή μια αντίστοιχη καλή θεατρική δουλειά όπως το Γεια, ας πούμε. Κοίταξε να δεις, μπορεί η χρονιά να σου φέρει και τα δύο. Και ένα καλό ρόλο τηλεοπτικό και μια καλή θεατρική παράσταση. Άρα, οτιδήποτε είναι καλό και με εκφράζει, θέλω να συμμετέχω. Αν μου τύχουν και τα δύο, μεγάλη χαρά, καλώς να έρθουμε φυσικά. Και στο εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Θέλω να μου πεις λίγο τώρα για την διαμαρτυρία των ηθοποιών και όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί. Είδα και στο Instagram σου, ανέβασες από τις πρώτες, νομίζω πριν μήνες, διάβασες την ανακοίνωση που εξέδωσε το σωματείο σας. Όλοι τη διαβάσαμε, σε όλα τα θέατρα. Τουλάχιστον από όσο ξέρω, στα περισσότερα διαβάστηκε η ανακοίνωση. Εδώ σε όλα, ναι. Πώς ένιωσες και πήγες στην διαμαρτυρία, δεν ξέρω πώς το. Έχω πάει σε μία, δεν έχω πάει, γιατί γίνονται συνεχώς. Και τη Δευτέρα πάλι έχουμε συνέλευση. Κοίταξε να σου πω κάτι. Είναι πολύ άδικο αυτό που έχει γίνει και από άποψη περισσότερο ηθική. Δηλαδή δεν απαξιώνει τελείως τον πολιτισμό. Τις σπουδές μας, που στο κάτω-κάτω της γραφής η πολιτεία της έχει κάνει αυτές τις σπουδές έτσι. Αν θέλει κάτι άλλο, ας το λύσει το θέμα, γιατί υπάρχει θέμα πραγματικά. Αλλά στο λύσουμε έναν άλλο τρόπο και όχι να μας εξομοιώνει όλους με ένα πολιτήριο λυκείο. Δηλαδή, 3 χρόνια τι κάναμε σε αυτές τις σχολές. Απλά είναι αυτό το κενό που υπάρχει τόσα χρόνια που πρέπει να όντως να αναγνωριστεί κάτι ιδιαίτερο για αυτές τις σχολές. Απλά κάποιοι λένε ότι μαζί αυτό μπορεί να πάρει μπάλα και άλλα επαγγέλματα, γιατί είναι λίγο περίπλοκο. Αλλά το ότι δεν μπορεί μια τριετής σχολή να εξομοιωθεί με το λύκειο, όχι, γιατί έχουν γίνει παραπάνω σπουδές. Απλά υπάρχει και η άλλη πλευρά που λέει ότι δεν μπορεί κάθε σχολή χορού, τραγουδιού, δραματική να εξομοιωθεί και με το πανεπιστήμιο. Οπότε πρέπει να υπάρχει εκεί αυτό το κενό που υπάρχει. Εκεί θα πρέπει να υπάρξει και μια αξιολόγηση. Βέβαια, έτσι δεν είναι? Ναι. Γιατί επίσης η πολιτεία έχει επιτρέψει να υπάρχουν 400.000 σχολές. Σωστό. Έτσι. Και τι θέλει να προωθήσει και η πολιτεία και ποιο θέλει να βοηθήσει σε αυτή την κατάσταση. Ακριβώς. Θέλω και το σχόλιο σου για τη σκληρή εκδοτική που ασκήθηκε στους καθηγητές του Εθνικού που παρετήθηκαν. Γιατί ασκήθηκε? Δεν το ξέρω τι ασκήθηκε. Γιατί υπήρξαν φωνές που είπαν ότι παρετήθηκαν ενώ τέλος πάντων έλεγαν οι συμβάσεις τους και θα μπορούσαν. Δεν είναι έτσι. Δεν έλεγαν οι συμβάσεις τους, γιατί βγήκαν και οι συμβάσεις τους. Κάποιες ήταν. Είναι διαφορετικές συμβάσεις που έχουν οι καθηγητές. Εν πάση περιπτώσει, κάποιοι ήταν για όλη τη σεζόν. Απλά κάνουν σύμβαση μέχρι κάποιο χρόνο και μετά ανανεώνεται. Αυτόματα. Αυτό που γράφτηκε ήταν λάθος. Ήταν προβοκατόρικο, θα έλεγα.
Τα διαβάζεις, τα παρακολουθείς όλα αυτά. Πώς, με αφορούν τον κλάδο μου άμεσα. Αισθάνομαι ότι τα τελευταία χρόνια πολλά αφορούν τον κλάδο σας. Αυτό και... είναι αλήθεια, ότι πολλά αφορούν τον κλάδο μας. Και αυτό που παρατηρώ εγώ σαν Ελένη είναι ότι οι περισσότεροι ηθοποιοί είστε συσπηρωμένοι και ενωμένοι. Δηλαδή και στα περιστατικά και στα του Me Too και στις καταγγελίες οι οποίες θα δώσει δημοσιότητα, ακόμα τώρα και στις αποφάσεις τις οποίες έχει πάρει η δικαιοσύνη, αλλά και σε αυτό που γίνεται με τα πτυχία. Είστε ενωμένοι περισσότεροι. Βλέπω μια σύμπνοια. Έχεις δίκιο. Υπάρχει αυτό που λες, ναι. Πράγμα σπάνιο σε έναν τόσο ανταγωνιστικό χώρο που θα περίμενε κάποιος. Κατάλαβες, ο ένας δεν θέλει να ανταγωνιστεί. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αυτό. Και ίσως μετά την καραντίνα που έγινε όλο αυτό με το Me Too και λίγο συσπηρωθήκαμε σαν κλάδος. Εσύ, Αλεξάνδρα, είσαι από τους ανθρώπους που πιστεύεις ότι αυτές οι αποφάσεις που έχουν πάρθει από τη δικαιοσύνη στις καταγγελίες αυτές ή όπως έχουν προκύψει τα πράγματα, δεν θα έχουμε άλλες τέτοιες κακοποιητικές συμπεριφορές στο θέατρο, θα μειωθούν αυτές οι συμπεριφορές? Εύχομαι να μειωθούν, γιατί αν δεν μειωθούν, πλέον ο δρόμος είναι γνωστός. Δηλαδή, αυτό που μας έχω να πω ότι μας δίδαξε το Me Too είναι ότι, αν έχουμε να πάρουμε ένα ηθικό δίδαγμα, εν πάση περιπτώσει, είναι ότι όταν συμβαίνει ένα γεγονός, βγες και πες το. Θα φοβηθούν αυτοί, θα το ξανασκεφτούν δεύτερη φορά όσοι έχουν στο νου να... Γιατί αυτό είναι το θέμα. Ο υποψήφιος θήτης... Να το σκεφτεί δεύτερη φορά και να μην το σκεφτεί, γιατί λέει, κοίτα, ακόμα και αυτός πλήρωσε. Μα φυσικά. Νομίζω ότι είναι καλό που συνέβη όλο αυτό και εύχομαι να μπει ένα φρένο σε αυτές τις κακοποιητικές συμπεριφορές και με όλους τους τρόπους. Το στίγμα πιστεύεις μένει? Το στίγμα στους ανθρώπους αυτούς, φυσικά και μένει, δεν μένει. Λοιπόν, πάμε στα ευχάριστα λίγο να ανακεφαλαιώσουμε. Ξύπνησες και εσύ. Ανέβασα τον τόνο της φωνής μου και πετάχατε και τρούμα. Λοιπόν, για αυτό το musical το καταπληκτικό. Καταπληκτικό musical, στη σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισσόβα. Μια εκπληκτική παράσταση, θα έλεγα, από Αλέκα Γαρνελίδου, Τζόρτζια Κεφαλά, Παναγιώτης Πετράκης, ο Κωνσταντίνος Αλματζίου, η Τραγιάννη Ανανία, ένας θείος 21 ατόμων. Ωραία, είναι το κεφιούδρ εδώ. Ναι. Πολύ χορός, πολύ τραγούδι, συγκίνηση έχει. Συγκίνηση έχει, περνάει πολλά μηνύματα. Και για την σεξουαλική κακοποίηση και για τη λεκτική κακοποίηση και για το body shaming. Αλλά επίσης έχει και τρυφερή του πλευρά που μιλάει για την αγάπη, για τον έρωτα, που είναι συναισθήματα παντοτινά. Και ξέρεις, το τέλος είναι ένα πράγμα σαν πάρτι. Γιατί σηκώνεται και ο κόσμος και χορεύει. Και χορεύει, ναι. Φανταστικό, να πούμε και το θέατρο και μέρες. Θέατρο και... Ριάλτο. Ωραία. Θα είμαστε μέχρι τις... έχουμε πάρει παράταση. Ήταν τελειώσουμε 30 Γενάρη, πήραμε παράταση μέχρι τις 26 Φλεβάρι. Και βλέπω να παίρνετε κι άλλοι. Ναι, αλλά προς το παρόν δεν ξέρω, οπότε λέω μέχρι 26 Φλεβάρι. Άρα σπεύσαμε. Άρα σπεύσαμε. Γιατί εντάξει. Στην Κυψέλη, παιδιά, φοβερό. Στην Κυψέλη. Ελπίζουμε να σε δούμε. Θέλεστε 52 το θέατρο Ριάλτο, ναι. Να χαίρεσαι ό,τι αγαπάς, να χαίρεσαι τον σύντροφό σου, τον άνθρωπό σου, να σε πάντα λαμπερή, όμορφη γη. Ευχαριστώ και σε εσάς τα καλύτερα. Και κάθε επιτυχία μέσα από την καρδιά μας.